Στο Ρέθυμνο βρίσκεται ήδη ο ειδικός Ολίβιε Μπέγα, προκειμένου να συνδράμει τις προσπάθειες για την παγίδευση του κροκόδιλου στη λίμνη του φράγματος των ποταμών. Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης θα παράσχει στον Ολίβιε Μπέγα μία βάρκα με μοτέρ, ειδική για λίμνες και ποτάμια, χαμηλής έντασης και όχλησης για να μην γίνεται αντιληπτή από το ζώο και έτσι θα επιχειρηθεί η αιχμαλωσία του κροκόδιλου. Το οικοσύστημα είναι αρκετά ευνοϊκό. Σε μερικά σημεία οι όχθες είναι απότομες με πολλή βλάστηση. Εκεί είναι δύσκολο να αιχμαλωτιστεί γιατί ο κροκόδιλος θα παραμείνει στο εσωτερικό της βλάστησης. Σε άλλα όμως σημεία το ύψος του νερού φτάνει το 1,5 μέτρο. Εκεί θα είναι πιο εύκολο να εχμαλωτιστεί. Θα προσπαθήσω να δω πού θα μπορούσε να παγιδευτεί ο κροκόδιλος. Η παγίδευση του ζώου απαιτεί προσοχή, ησυχία και όχι φωτισμό, γι' αυτό και η ομάδα άμεσης επέμβασης στη διάρκεια της σημερινής της συνεδρίασης, στην οποία συμμετείχε και ο κύριος Μπέγα, κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν το δυνατόν περισσότερο τις μετακινήσεις τους γύρω από την λίμνη, ενώ όπως είπαν θα επιχειρήσουν τον αποκλεισμό της γύρω περιοχής. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, να παρακαλέσω τους κατοίκους της περιοχής να κινούνται όσο το δυνατόν λιγότερο στους δρόμους οι οποίοι είναι περιμετρικά της λίμνης. Ήδη έχουμε αρχίσει έχουμε ζητήσει να ληφθούν μέτρα στην περιοχή, γιατί χρειάζεται όχι έντονο φως και όχι θορύβους. Είναι ένα ευαίσθητο ζώο, το οποίο δεν θέλουμε να το θυμώσουμε κατά κάποιο τρόπο και θέλουμε να το αφήσουμε ήσυχο για να μπορέσει ο κύριος Μπέρα να κάνει τη δουλειά του όταν αυτός αποφασίσει ότι πρέπει να την κάνει. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό πότε θα γίνει η επιχείρηση, αφού θα προηγηθούν αυτοψίες από την Ολίβιε Μπέγα γύρω από την περιοχή του φράγματος των ποταμών. Οι συνθήκες είναι πολύ καλές για το ζώο. Δεν ξέρει βέβαια τι γίνεται το χειμώνα, οπότε οι θερμοκρασίες κατεβαίνουν. Σε αυτή τη φάση θεωρεί ότι είναι καλές οι συνθήκες για την επιβίωση. Είναι ένα ζώο άγνωστο σε μια περιοχή η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Από ό,τι είδε και ο κύριος Μπερά, υπάρχει κάτω από τη λίμνη, υπάρχει βλάστηση η οποία βοηθάει τον κροκόδιλο να κρύβεται. Είναι μια περιοχή δύσκολη, θα προσπαθήσουμε και για το καλό του ζώου αλλά και για το καλό των κατοίκων να κάνουμε το καλύτερο. Και γι' αυτό θέλουμε και τη βοήθειά σας.